Γιατρός με ειδίκευση στη βιοπαθολογία, εξειδίκευση στην κλινική ιολογία και επίκουρος καθηγητής στο τμήμα υγιεινής και επιδημιολογίας της Θεατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης είναι κοντά μας. Όπως προείπα, είναι και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας απόψε, κύριε Μαγιορκίνη. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή υπάρχει πλημμυρίδα υπερπληροφόρησης, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μπερδεύεται, θα ήθελα να προσεγγίσουμε το θέμα με ψυχραιμία και στην ουσία του. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν από το εξής. Για τις μεταλλάξεις και εσείς οι επιστήμονες μας λέτε ότι είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Έχουμε μέχρι στιγμής το δεδομένο ότι αυτού του τύπου η μετάλλαξη είναι πιο μεταδοτική, αλλά χωρίς μεγαλύτερη επικινδυνότητα ως προς τη βαρύτητα της νόσου. Είναι έτσι και σε ποιο βαθμό πρέπει να ανησυχούμε? Η μετάλλαξη Δέλτα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι, βλέπουμε ότι στο υπόβαθρο της μετάλλαξης Α, τη γνωστή Βρετανική, εξαπλώνεται πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι έχει κάποιο πλεονέκτημα της μετάλλαξης Α υπό τις παρούσες συνθήκες. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει υποτεθεί ότι μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Είναι εξαιρετικά νωρίς για να βγάλουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα και γενικά αυτά τα συμπεράσματα θέλουν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύριε καθηγητά, όσον αφορά τη Βρετανική μετάλλαξη, επειδή τα είχαμε πει και στο παρελθόν, φαίνεται ότι υπερίσχυσε σε μια περίοδο που η εμβολιαστική κάλυψη της χώρας δεν ήταν η αναμενόμενη, δεν ήταν η προβλεπόμενη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στο 30% όσον αφορά τον γενικό πληθυσμό. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη από την Ευρώπη να λέει ότι οι εμβολιασμένοι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν περισσότερο. Και αυτή τη δήλωση την ενίσχυσε με μια νεότερη δήλωση ο κύριος Αρκουμανέας. Η εμβολιαστική κάλυψη παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί κινδυνεύουν το ίδιο με αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Και βεβαίως θα σας το πω πολύ απλά, η συγκεκριμένη μετάλλαξη μπορεί να πιάνεται από τα εμβόλια? Η συγκεκριμένη μετάλλαξη πιάνεται από τα εμβόλια σε ένα αρκετά καλό ποσοστό. Τα πρώτα στοιχεία, τα οποία ακόμα να επισημάνω ότι είναι μεικτά και ότι θέλουν αρκετή επεξεργασία ακόμα, δείχνουν μια προστασία 85% σε σχέση με αυτούς που δεν είναι εμβολιασμένοι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κίνδυνος για να μολυνθεί κάποιος ή να μπει στο νοσοκομείο είναι μειωμένος κατά 85%. Και αυτή η αποτελεσματικότητα, να επισημάνω ότι είναι αρκετά καλύτερη από την αποτελεσματικότητα που έχουμε από τα εμβόλια της γρίπης για την εποχική γρίπη. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια πολύ καλή αποτελεσματικότητα και αυτό που μας λέει με πολύ απλά λόγια είναι ότι πρέπει να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε, να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός. Όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση μέχρι στιγμής, κύριε Μαγιορκίνη? Η πρώτη δόση, αναλόγως τις ημέρες που έχουν περάσει, έχει μία μερική αποτελεσματικότητα. Οι αρχικές μελέτες έδειχναν για τα πρώτα στελέχη ότι μετά τις 10 ημέρες έχει μία σχετικά καλή αποτελεσματικότητα, η οποία στη συνέχεια ενισχύεται και φτάνει μέχρι και το 90-90% ανάλογα με το εμβόλιο. Σε κάθε περίπτωση, η μία δόση είναι σίγουρα καλύτερη από την καμία και οι δύο δόσεις είναι σίγουρα καλύτερες από τη μία. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Τα δεδομένα δεν είναι πλήρως ξεκάθαρα, αλλά κανένας δεν πρέπει να μείνει σε μία δόση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει κάποια εξήγηση όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία? Δηλαδή, η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα που έχει μια υψηλή εμβολιαστική κάλυψη σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες βλέπουμε μια αύξηση των κρουσμάτων της τάξης 10 με 15%, χωρίς όμως αυτό να αποτυπώνεται σε θανάτους και διασωληνώσεις. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι ναι, μεν έχει μια αυξημένη μεταδοτικότητα, όχι όμως και μια αυξημένη επικινδυνότητα όσον αφορά κατάληξη ή διασωλήνωση. Το βασικό στοιχείο που πρέπει να δούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι έχει πολύ υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στις μεγάλες ηλικίες, γιατί έχουν ακολουθήσει ένα πολύ δομημένο τρόπο εμβολιασμού και οι εμβολιασμοί στους κάτω από 30 ξεκίνησαν σχετικά πρόσφατα. Η μεγάλη πλειοψηφία των λοιμόξεων αυτή τη στιγμή είναι σε άτομα κάτω των 30. Και αυτή είναι και η πιο κοινωνικά ενεργή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η εμβολιαστική κάλυψη δεν έχει πιάσει αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Εάν
στο Ηνωμένο Βασίλειο ο προχωρήσει ο εμβολιασμός στις νεότερες ηλικίες, πιστεύω ότι το όλο φαινόμενο θα ελεγχθεί. Αλλά και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα. Έτσι, θέλει χρόνο, γιατί από την ημέρα που θα γίνει ένας εμβολιασμός μέχρι να πιάσει το maximum της αποτελεσματικότητάς του, θα περάσουν περίπου 30 ημέρες. Και κύριε, να βάλουμε και τη δεύτερη δόση. Mm-hmm. Ναι. Ναι, ολοκλήρωστε τη σκέψη σας. Και να βάλουμε και τη δεύτερη δόση, δηλαδή για να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποιος για να αποκτήσει το maximum της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού, ας πούμε ότι ακολουθούμε το σχήμα που γίνεται στην Ελλάδα, γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο τις έχουν αραιωμένες τις δόσεις. Mm-hmm. Ας υποθέσουμε ότι ακολουθούμε το σχήμα στην Ελλάδα, θέλουμε πάνω από ένα μήνα για να κάποιον να έχει το maximum της αποτελεσματικότητας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αραιώσει τις δόσεις με αποτέλεσμα το κέρδος που έχει από αυτή τη διαδικασία είναι να έχει επιταχυμένες τις πρώτες δόσεις. Mm-hmm. Αλλά το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το δούμε και δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το υποτιμήσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητα της δεύτερης δόσης όταν είναι πιο αραιή είναι αρκετά μεγαλύτερη, είναι αρκετά υψηλότερη. Βέβαια, σε αυτή τη φάση του κύματος όπου έχουμε resurgence, έχουμε δηλαδή αύξηση, μεγάλη αύξηση του τέταρτου κύματος, θα πρέπει να βραχυνθεί η απόσταση μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να αποκτήσουν το maximum της αποτελεσματικότητας που περιμένουν στον πληθυσμό. Τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, οπότε και οι Βρετανοί αυτό κάνουν, τροποποιούν το σχέδιό τους ανάλογα με το πώς κινείται η επιδημία. Πάντως, κύριε Μαγιορκίνη, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την ίδια συμπτωματολογία, για την ίδια παθολογία. Η ακίδα αγκιστρώνει, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, στο ίδιο σημείο. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι σε ό,τι αφορά την πρόσδεση, έτσι δεν είναι μέχρι στιγμής? Όχι, υπάρχουν ακόμα και δεν έχουμε στοιχεία ξεκάθαρα. Γι' αυτό έχει υποτεθεί ότι τα τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί τα συμπτώματα τύπου κρυολογήματος, ενώ παλιότερα δεν είχαμε, ας πούμε, τόσο πολύ συνάχη ή τόσο πολύ πονοκέφαλο. Τώρα λέει τα στελέχη τελευταίας γενιάς σχετίζονται περισσότερο με συνάχη και με πονοκέφαλο. Είναι κάποιες μελέτες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι αρκετά προκαταρτικές για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα. Κύριε καθηγητά, αν συγκρίνουμε την Βρετανική μετάλλαξη που αυτή τη στιγμή έχει υπερισχύσει εδώ και αρκετούς μήνες στην χώρα με την μετάλλαξη Δέλτα. Και αναφερώ, μιλάτε και σε μια περιοχή που είναι αμιγώς τουριστική, δηλαδή έχει αρκετές πτήσεις και θα έχει και περισσότερες πτήσεις στην πορεία από χώρες που έχουν ένα πρόβλημα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Μεγάλη Βρετανία. Ποια είναι η βασική διαφορά και αν η χώρα, η Κρήτη, η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή με τους ρυθμούς των εμβολιασμών είναι θωρακισμένη και μπορεί να προλάβει την επέκταση αυτής της μετάλλαξης στο κομμάτι των ανεμβολίας των πολιτών? Είναι σχετικά δύσκολο με τα τρέχοντα στοιχεία να βγάλουμε μια ασφαλή εκτίμηση για το πόσο θωρακισμένη είναι μια περιοχή. Τα στοιχεία λένε βέβαια ωστόσο ότι η Κρήτη σε κάποιες περιοχές υστερεί στον εμβολιασμό και θα πρέπει να επιταχύνει. Ωστόσο, νομίζω, η αίσθησή μου είναι από τα μέχρι στιγμής δεδομένα ότι έχουμε την ευκαιρία μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να καλύψουμε αυτό το οποιοδήποτε κοινό υπάρχει. Με αφορμή την χρονική συγκυρία που σημειώνεται, η συγκεκριμένη μετάλλαξη τύπου Δέλτα, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε στις μάσκες στο πλαίσιο μιας υποχρεωτικότητας και αν οι εξελίξεις μας φέρουν πιο κοντά στο τέταρτο κύμα? Εννοείται σε ανοιχτούς χώρους. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει θέμα συζήτησης για να επανέλθουμε μάσκες σε ανοιχτούς χώρους. Mm-hmm. Υπάρχουν τα εργαλεία του self-testing που θα μπορούσαμε να αυξήσουμε. Υπάρχουν πολλές επιλογές και το κύριο μας όπλο έτσι αυτή τη στιγμή είναι ο εμβολιασμός. Και είναι ένα όπλο το οποίο είναι αναντικατάστατο. Αν αυτή τη στιγμή αυξήσουμε, να το πω έτσι, την ταχύτητα του εμβολιασμού, γιατί και αυτό κάνουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες όπου βλέπουν πιθανή αύξηση, είναι το καλύτερο όπλο, είναι η καλύτερη μας απάντηση στο οποιοδήποτε μεταλλαγμένο στέλεχος κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Πάντως, κύριε καθηγητά, επειδή αυτά τα 15 κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα στην Κρήτη είναι από το χρονικό περιθώριο της 11ης Μαΐου μέχρι και της 16 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι πριν από λίγες ημέρες, χωρίς να είμαι ειδικός και θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό, φαίνεται ότι έχουμε 19 τέτοια κρούσματα σε μία περίοδο που η συρρήκνωση της επιδημίας σε επίπεδο Κρήτης ήταν εντυπωσιακή. Mm-hmm. Δηλαδή, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου είδαμε και οι νοσηλίες να μειώνονται αισθητά, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, και βεβαίως να βλέπουμε τα κρούσματα να πέφτουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει
ότι με σύμμαχο τον καλό καιρό και με τον εμβολιασμό να τρέχει, μπορούμε να ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπελο. Και αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, γιατί και στην αρχή με τη Βρετανική μετάλλαξη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, υπήρχε μια ανησυχία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα όπως έρχονται από διαφορετικές χώρες, όλοι καταλήγουμε στην ίδια απάντηση. Εμβολιαστείτε. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι. Δεν υπάρχει δεύτερη απάντηση σε αυτό που μπορεί να συμβεί. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, θα πρέπει νομίζω να επισημάνω ότι δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Προέρχονται από εχνηλάτηση τα περισσότερα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι 19 κρούσματα έτσι, ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οπότε, δεν είναι σκόρπια. Mm-hmm. Είναι κρούσματα τα οποία προέρχονται από εκτεταμένη εχνηλάτηση και από προσπάθεια στεγανοποίησης. Τώρα, αν αυτή η διαδικασία είναι αποτελεσματική και πιστεύω θα είναι αποτελεσματική σε ένα μεγάλο ποσοστό, θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλη επέκταση της, ή να μην έχουμε τόσο γρήγορη επέκταση της μετάλλαξης Δέλτα. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, τα μοντέλα δείχνουν ότι η Δέλτα θα επικρατήσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, άπαξ και δημιουργηθεί ένα εξελικτικό πλεονέκτημα σε ένα στέλεχος, να μην επικρατήσει σταδιακά σε έναν πληθυσμό. Αυτό το είδαμε και με την Α, θα το δούμε και με την Δέλτα και ελπίζω να μην το δούμε με κάποια άλλη ξανά. Αν με επιτρέψεις, Κατρίνα, τελευταίο ερώτημα στον κύριο σύντομα. Καθηγητή. Επειδή γνωρίζουμε ότι αύριο επικαιροποιείται ο επιδημιολογικός χάρτης της χώρας, στην αρχή της παρουσίασης των σημερινών στοιχείων αναφέρθηκα στο κίτρινο χρώμα σε τρεις περιφερειακές ενότητες, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, πράσινο το Λασίθι. Οι πληροφορίες λένε ότι οι νοσηλίες που έχουν πέσει αισθητά σε συνδυασμό με τη μείωση των κρουσμάτων μπορεί να αλλάξουν τον επιδημιολογικό χάρτη της Κρήτης τα επόμενα 24 ώρα ή θα τον κρατήσουμε έτσι ως έχει επειδή προέκυψε το θέμα της μετάλλαξης Δέλτα. Εννοείται αν θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα για τη μετάλλαξη Δέλτα, δεν νομίζω σε αυτή τη φάση να ρίξουμε ιδιαίτερη έμφαση στα σποραδικά κρούσματα. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή η μετάλλαξη Δέλτα θα προκαλέσει και αύξηση στους υπόλοιπους δείκτες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε δυναμικά. Θα πρέπει να σημειώσω ότι επίσης και στην Ελλάδα αυτό που βλέπουμε και θα νομίζω αξίζει να το τονίσουμε είναι ότι βλέπουμε πολλά κρούσματα στην ηλικία κάτω των 30 που και εδώ τώρα δεν έχουν καλή εμβολιαστική κάλυψη. Και γι' αυτό θα πρέπει έτσι να χτυπήσουμε το καμπανάκι σε αυτούς τους νέους, να σπεύσουν, να εμβολιαστούν. Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει όλοι να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Τα εμβόλια είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά και είναι και η καλύτερη απάντηση στο να έχουμε έναν πιο ήπιο και πιο κανονικό χειμώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαγιοργή, να σας ευχαριστήσουμε θερμά εκ νέου για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Να ευχαριστήσω θερμά και τον συνάδελφο τον Μάνο Δασκαλάκη για τη συμβολή του στη συζήτηση και τα στοιχεία του ρεπορτάζ.